Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι ακούσαμε, Καταρίνα. Έχουμε συμπαρουσιαστεί, βλέπεις, εδώ. Ο Πάνος ήρθε κοντά μας. Ο πατέρας σου ήθελε να μπει σε αυτή τη δουλειά. Πώς αντέδρασε, πώς το είδε? Στην αρχή όχι, γνωρίζοντας τις δυσκολίες αυτής της δουλειάς, αλλά στη συνέχεια έγινε σύμμαχός μου, βοηθός μου, συνεργάτης μου. Ωραία. Και όλα πάνε καλά. Πόσο δύσκολο είναι να μπει μια κοπέλα στο χώρο των συνθετών? Είναι πολύ δύσκολο στην αρχή, όχι μόνο για μια κοπέλα, αλλά πιο πολύ για μια κοπέλα που μάλιστα είναι νέα και δεν έχει κάνει πολλά τραγούδια. Όταν όμως καταφέρεις και είσαι νέα και δεν έχεις, είσαι άγνωστη και κάνεις μια μεγάλη επιτυχία, μετά οι πόρτες ανοίγουν. Ωραία, Καταρίνα, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν κοντά μας, αφού βέβαια μας τραγουδήσεις το δεύτερο κομμάτι που φέρει τον τίτλο Γκάλμπι. Μπερδεύτηκα κιόλα. Να ευχαριστήσουμε όμως και τους ηθοποιούς που είχαμε σήμερα κοντά, τον κύριο Τσιβιλίκα, την κυρία Καζιάνη, την κυρία Φραγκούλη, τον Χάρτο Ρώμα, τον Πάντο Μιχαλόπουλο, ο οποίος χαιρετάει όπως ο Δήμος. Τον κύριο Μιχαλόπουλο πρέπει να τον συγχαρώ. Είσαστε πάρα πολύ καλό. Σαν παρουσιαστή. Δήμο, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να υπενθυμίσουμε λοιπόν στους φίλους τηλεθεατές ότι η νύχτα θέλει έρωτα στο θέατρο Μπουρνέλη. Σύντομα θα έχουμε. Πάρα πολύ σύντομα. Εντάξει, κύριε Τσιβιλίκα. Και να ακούσουμε λοιπόν την Κατερίνα στο τραγούδι της Γκάλμπι. Από εμάς, φίλες και φίλοι, μια καλημέρα είναι αυτή τη Δευτέρα. Δευτέρα 12.30 ώρα θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.